Καταρχάς να πούμε καλό χειμώνα και στο φιλόξενο κανάλι σας και σε εσάς τους δημοσιογράφους αλλά και σε όλους τους συμπολίτες μας και σε όλους τους Αρκάδες. Και λέω σε όλους τους Αρκάδες γιατί είμαστε η μόνη περιοχή εν πάση περιπτώσει που έχουμε ανάγκη από το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι άλλες περιοχές όπως είναι η Καλαμάτα, όπως είναι το Νάπλιο, όπως είναι η Κόρινθος, όπως είναι η Αθήνα, ίσως πλήττονται λιγότερο από τα χειμερινά φαινόμενα. Οπότε λοιπόν δεν το έχουν και τόσο πολύ ανάγκη. Και πράγματι είναι κανείς να σκέφτεται ότι είναι άξιο απορίας, γιατί δεν είμαστε στην πρώτη κατηγορία και είμαστε στη δεύτερη κατηγορία από πλευράς των όποιων ωφελών προκύπτουν με την επιστροφή του φόρου του πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί εδώ πέρα στην Τρίπολη, στην Αρκαδία, είναι 250 ευρώ ο τόνος η επιστροφή του φόρου που γίνεται, ενώ σε άλλες περιοχές που είναι πιο ψηλά από μας είναι 350 ευρώ. Εντάξει, βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να διαφέρουμε εμείς από τα Γιάννενα και ιδιαίτερα η Τρίπολη που είναι 700 μέτρα υψόμετρο, 699 συγκεκριμένα, από άλλες περιοχές οι οποίες πράγματι και αυτές έχουν ανάγκη και πλήττονται από τα χειμερινά φαινόμενα, από τα χειμωνιάτικα φαινόμενα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και στην Τρίπολη η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 του μηνός. Ήδη εκτελούνται παραγγελίες και είναι λογικό να εκτελούνται παραγγελίες στη χυμαζόμενη Τρίπολη. Και όλα μέχρι στιγμής πηγαίνουν αρκετά καλά. Και για τους συμπολίτες μας, γιατί και ο καιρός ακόμα δεν έχει βαρύνει τόσο πολύ, εν πάση περιπτώσει, αλλά και για μας οι οποίοι κάνουμε το εμπόριο του πετρελαίου θέρμανσης. Υπάρχουν κάποιες προβλέψεις για το πώς θα είναι η κίνηση φέτος? Πέρυσι ήταν αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ναι, να πούμε το εξής, ότι φέτος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στα ίδια περσινά επίπεδα. Κάπου στα 95 ευρώ, λοιπόν, 95-96, όσο ήταν περίπου και πέρσι. Και εδώ έχει κυμανθεί και φέτος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, στα ίδια επίπεδα. Η ζήτηση είναι ακριβώς, θα έλεγα, αν όχι υυξημένη, δεν είναι πολύ υυξημένη, αλλά είναι η ίδια η περσινή. Από ό,τι μου λένε και οι συνάδελφοι εμπόροι πετρελαίου θέρμανσης, οι παραγγελίες κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα τα περσινά. Βέβαια είναι γεγονός ότι πέρσι ήταν πιο υψηλά τα επίπεδα από πρόπερσι. Άρα λοιπόν, ίδια επίπεδα είναι, ίδιες ποσότητες είναι, ίδιες καταναλώσεις είναι περίπου με τις περσινές. Υπάρχει κόσμος, θεωρείτε, που έχει στραφεί και πάλι έχει επιστρέψει στο πετρέλαιο θέρμανσης, που δοκίμασε κάποια άλλη εναλλακτική θέρμανση και τελικά επέστρεψε στο πετρέλαιο? Είναι γεγονός ότι ως προς αυτό βοηθάει και η ΔΕΗ, η οποία με τα υψημένα τιμολόγια τα οποία έχει, πράγματι δεν έχει βοηθήσει καθόλου αυτούς οι οποίοι εστράφησαν σε άλλες μορφές ενέργειας, με πομπούς, θερμοπομπούς και με όλα αυτά. Το ακριβό κόστος πλέον έχει ξεπεράσει κατά πολύ το κόστος του πετρελαίου σε μια πολυκατοικία. Κατά πολύ. Έτσι λοιπόν έχει επανέλθει αρκετός κόσμος πάλι στο πετρέλαιο θέρμανσης και δεν το λέω αυτό επειδή εμείς είμαστε πετρελαιάδες. Όχι με αυτή την έννοια, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Αλλά είναι γεγονός ότι η κεντρική θέρμανση είναι κεντρική θέρμανση. Είναι μεγάλη υπόθεση να πηγαίνεις το βράδυ στο σπίτι σου και να θες να πας και στην τουαλέτα να κάνεις ένα μπάνιο και να μην έχεις αυτή τη δυνατότητα. Με την κεντρική θέρμανση και με το πετρέλαιο θέρμανση αυτά αντιμετωπίζονται. Και βέβαια είναι και υψηλό το κόστος το να προμηθευτεί κάποιος όλα αυτά τα εξαρτήματα, πομπούς, θερμοπομπούς, ηλεκτρικές σόμπες, οι οποίες πέραν του κόστους έχουν και πολύ υψηλό κόστος λειτουργίας. Η θέρμανση στην Τρίπολη είναι αναγκαίο κακό. Δεν θα αποτρέψει καταναλωτές, αλλά δυστυχώς θα τους μειώσει τα λεφτά στην τσέπη. Θα τα στερηθούν από κάπου αλλού. Είναι γεγονός ότι όπως περικόπτονται όλα στην Ελλάδα και όπως δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια για τα νοικοκυριά και όπως δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια για την τσέπη του καταναλωτή, έτσι και το πετρέλαιο φέτος μειώθηκαν τα όρια και θα το πάρουν λιγότεροι την επιστροφή φόρου. Αυτή είναι η αλήθεια και γιατί να την κρύψουμε. Πιστεύουμε εμείς ότι πράγματι από έναν υπολογισμό τον οποίο έχουμε κάνει ότι φέτος θα το πάρουν τα 3/4 για την περιοχή μας. Δυστυχώς κανένας δεν ακούει. Και αντί το αυτονόητο να γίνει, ποιο είναι το αυτονόητο?
να πούνε ότι ξέρεις πόσο κάνει φέτος το πετρέλαιο θέρμανση με αυτές, υπό αυτές τις συνθήκες των επιστροφών και όλης αυτής της διαδικασίας που είναι ατέρμονες διαδικασίες σε μπάση και να πούνε όχι 95 λεπτά, 85 λεπτά και να το πάρει όλος ο κόσμος. 80 λεπτά και να το πάρει όλος ο κόσμος, να ζεσταθεί όλος ο κόσμος, που είναι αναγκαίο κακό σας ξαναλέω και πάλι. Και να αποφύγουμε και όλη αυτή τη γραφειοκρατία η οποία δημιουργείται και στους πλατηριούχους και στους εμπόρους, αλλά και στο ίδιο το κράτος. Και στο ίδιο το κράτος. Να δίνουμε αναφορές, ποιος το πήρε, πόσο πήρε, δικαιούται, δεν δικαιούται επιστροφή, πόση επιστροφή δικαιούται και αν τη δικαιούται. Όλα αυτά λοιπόν με μία κίνηση, μειώνοντας κατά κάποιο τρόπο την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, να τη δικαιούνται όλοι. Και αυτοί οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή και αυτοί οι οποίοι δεν δικαιούνται επιστροφή. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή δικαιούνται να έχουν θέρμανση και αυτοί οι οποίοι δεν δικαιούνται επιστροφή δεν δικαιούνται να έχουν θέρμανση. Μην τρελάθουμε, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό σας είπα για το άλλο ανέκδοτο με τον Τωτό. Δεν ακούει κανένας κανέναν. Δυστυχώς. Και προσέξτε για να μην παραξηγηθώ. Όχι, δεν ακούγεται αυτό το κράτος. Δεν μας άκουγε και το προηγούμενο κράτος. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εντάξει, με εν ονόματι της πάταξης της λαθρεμπορίας, δήθεν της πάταξης της λαθρεμπορίας, έχουν εφαρμόσει ένα σωρό διαδικασίες, οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ενώ πληρώσαμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ εμείς οι πλατηριούχοι για να βάλουμε αυτά τα περίφημα συστήματα, πράγματι είναι σωστά συστήματα αυτά, εντάξει, για να παρακολουθούνται οι πωλήσεις μας και οι αγορές μας, τελικά αν δεν κάνω λάθος ούτε παρακολουθούνται, γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υπηρεσίες να ενεργοποιηθούν για να μας παρακολουθούν. Λέω, το λέω με μια επιφύλαξη αυτό. Το λέω με μια επιφύλαξη αυτό. Οπότε λοιπόν το θέμα της λαθρεμπορίας δεν υπάρχει. Και δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σε πλατηριούχους. Που όλοι ξέρουμε στην Ελλάδα πού είναι το θέμα της λαθρεμπορίας. Πού εστιάζεται η λαθρεμπορία. Όλα αυτά είναι διότι πράγματι τα καύσιμα στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ακριβά από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Η φορολόγηση των καυσίμων είναι τεράστια. Και σας το έχω ξαναπεί άλλη μια φορά ότι γύρω-γύρω τα άλλα κράτη, Τουρκία, Βουλγαρία, Σκόπια, ακόμα και Αλβανία, εντάξει, έχουν πολύ πιο χαμηλές τιμές από εμάς. Και το βλέπετε και εσείς οι δημοσιογράφοι και το ξέρει και όλος ο κόσμος ότι στη Βόρεια Ελλάδα όσοι γειτνιάζουν με αυτές τις χώρες τις οποίες είπα, βγαίνουν έξω, βάζουν καύσιμα, ξανάρχονται. Βγαίνουν έξω, παίρνουν πετρέλαιο σε δοχεία, ξαναμπαίνουν στην Ελλάδα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό σε κάποια στιγμή ότι όντως και έσοδα χάνει το κράτος. Και φορολογία χάνει το κράτος και τα πάντα. Δυστυχώς θα ήθελα να πω ότι είμαστε εντελώς ανοργάνωτοι και από ό,τι φαίνεται βλέπω και πάρα πολύ δύσκολο και να οργανωθούμε, γιατί δεν υπάρχει πρόθεση, δεν υπάρχει βούληση. Δεν κάθεται χάμε να συζητήσουμε. Δεν κάθεται κάτω ενώ εμείς προσπαθούμε και με τους τοπικούς βουλευτές και άλλες περιοχές που έχουν και υπουργούς κλπ. Να περάσουν το μήνυμα ότι ξέρετε. Γιατί δεν είναι σωστό αυτό το οποίο σας προτείνουμε? Γιατί δεν είναι σωστό αυτό το οποίο σας εισηγούμεθα? Δυστυχώς, φωνήβω όντως εν τη ειρήνη.